Στο σόου με τα πολλά πρόσωπα έρχεται μία πληθωρική προσωπικότητα. Τραγουδοποιός με τεράστια ιστορία στη μουσική αυτού του τόπου. Τραγουδάει με έναν ιδιαίτερο τρόπο και πάντα τα τραγούδια του είναι μία μικρή ιστορία. Ο Κρατερός Κατσούλης θα μας διηγηθεί τη δική του ως Διονύσης Αβόπουλος. Ας κρατήσουν οι χοροί. Ας κρατήσουν οι χοροί. Αγαπημένο τραγούδι. Τέλειο. Το τραγούδι αυτό είναι αρκετά δύσκολο όσον αφορά τις αναπνοές. Σαν χωριό αυτό όλο μονάξε διπλωθεί. Ανάσα. Μέχρι τα βράβα. Γιατί βρίσκει πολύ χρόνο. Πολύ χρόνο. Εδώ μετά, έχεις πολύ. Μπορεί να είναι και τρία. Όχι. Τρία κλάσμα το δεύτερο. Γιατί. Αν δεν το αντέξω φάση εκεί όμως. Δεν φάση. Μήπως το πάρεις πάνω, το πάρεις πάνω σε εσύ μετά. Ο Διονύσης Αβόπουλος εκπροσωπεί τον σύγχρονο σκεπτόμενο νεοέλληνα. Είναι η πραγματική ροκ μουσική. Μιλάει στην ψυχή του Έλληνα. Είναι όλη η Ελλάδα εδώ μέσα. Κάθε λέξη είναι σημαντική. Ναι. Δεν πετάς ούτε το «και». Ο Κρατερός για να προσεγγίσει αυτή την ενσάρκωση θα πρέπει να σκέφτεται ότι είναι ένας ρήτορας που θα βγει και θα τραγουδήσει όπως τότε στην αρχαία Ελλάδα που βγαίναν στις πλατείες και μιλάγαν δυνατά ώστε να ακούγεται το μήνυμά του σε όλο τον κόσμο. Το χέρι μαζί. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Για τα το αρχαϊκό στοιχείο δηλαδή αναβλύζει από μέσα. Το αρχαϊκό στοιχείο με χτύψει λίγο στην πλάτη. Κρατερέ, σήμερα έχεις μία σπουδαία μεταμόρφωση, έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν Έλληνα που αγαπάμε όλοι γιατί μιλάει στις καρδιές μας. Αυτό είναι αλήθεια. Βαρύ φορτίο το σημερινό. Ναι, και είναι, εκτός από όλα αυτά που λες, είναι και δικός μου πολύ πολύ αγαπημένος. Και ένας μουσουργός, όπως λέει και ο ίδιος, που τον ακούω από την εφηβεία μου. Πρώτη φορά δηλαδή που τον ανακάλυψα. Και είναι, έχει αυτή, όλη αυτή την είναι ο αιώνιος έφηβος, κατά κάποιο τρόπο. Έχει όλη αυτή την ενέργεια και όλη αυτή και η όψη του και η φυσιογνωμία του. Σου βγάζει κάτι πάρα πολύ γλυκό, ναι, και οικείο. Και θέλω να ακούσω τι θα πει. Τι θα διηγηθεί. Ναι, ναι. Και, έχει, και όλα τα τραγούδια είναι μια ιστορία. Συν ότι πολλές φορές είτε ως πρόλογο είτε ως επίλογο λέει και κάτι. Σχολιάζει και κάτι που έχει να. Το μήνυμα. Ναι. Στέλνει ένα κατά μήνυμα. Κάποιο τρόπο. Οπότε αυτό. Οπότε αυτό. Ναι. Και με το γνωστό πάντα άγχος της κάθε εμφάνισης. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Λίγο παραπάνω ίσως σήμερα. Αμέ. Ναι. Αμέ. Πάμε να δούμε το Διονύση Αβόπουλο. Να πάμε. Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώτικα στέγια υπάρχει όνικα βρε ως που η συνάξη σ' αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα τη ιστορία εν παρές. Περιμένουμε να μας πεις την ιστορία σου. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Πέρασε. Και εμείς αποχαιρετούμε τον Κρατερό Κατσούλη και υποδεχόμαστε το Διονύση Αβόπουλο. Καλώς ήρθατε! Το τραγούδι αυτό γράφτηκε πάνω στο πήλιο, στην αυλή του σπιτιού, σε μια μεγάλη γιορτή. Και ξέρετε τώρα, σε αυτές τις συναθρήσεις, όποια μουσική και να ακούγεται, πάντα καταλήγει σε καλαματιανά και τσάμικα. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, γλέντι ελληνικό από καρδιάς, και σκέφτηκα, μα δεν μπορώ να γράψω ένα τέτοιο τραγούδι. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε. Σαν το αίσθημα της άνοιξης. Σαν το σκοτάδι που τελειώνει. Σαν το πρώτο φως που σκάει της αυγής. Αυτό είναι το «Ας κρατήσουν οι χωροί». Μια έξοδος. Πάμε μαέστρο. Ας κρατήσουν οι χωροί θα βρούμε αλλιώτικα στέκια, υπάρχει ό,τι καβρέ.
κόσμου η σύναξη σ' αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πούμπους και με κεραίες φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα κι ιστορία οι παρέες. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή. Είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε. Κι ο Γιαννάκης τραγούδι. Άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτα στο λαμπάδιασμα να έχει ο Άλκης ο μικρός μας για να σμίξει παλιές και αναμένει στροχές με το ρόμπ του μέλλοντος μας. Ένα και δύο, ένα και δύο, τρία. Ένα και δύο, ένα και δύο, τρία. Ένα και δύο. Ο ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε και παρές λαβέρες. Καθρέφτης πάντως τις αγουγιαλιές. Είτε με τις αρχαιότητες είτε με ορθοδοξία των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία. Να έχει ο Μπάβης που έχει γη κι οι διατρέπεται που όλοι εκείνοι βλέπετε βρε. Κι ο Αχιλλέας με τη ζωή προς τη Βολαρόη και του γελαστή. Τότε η Έλληνα η χορεύτρια στη βυστή μεριά του Τάσου και με μάτια ληστά τραγουδούν αγκαλιά. Έλγε, ένα και δύο, ένα και δύο, τρία. Ένα και δύο, ένα και δύο, τρία. Ένα και δύο. Τι να φταίει η Βουλή, τι να φταίει η εκπρόσωπη έρημη και απρόσωπη βρε. Αν πονάει η κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει. Δικιά μας έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία και παππού σε μέρη αυτόνομα μέσα στην τροποκρατία. Αλλά μας έχει ο Θεός καιρούς πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε με χορούς κυκλωτικούς κι άλλο τους ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτα στο λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Να είστε καλά! Να είστε καλά! Μπράβο! Μπράβο, μπράβο! Να είστε καλά! Μπράβο! Μπράβο, μπράβο! Να είστε καλά! Να είστε καλά! Εθνική Ελλάδος, γεια σου! Θέλω να πω κάτι. Στην πρόβα, κάποια στιγμή έκανα βόλτα στο διάδρομο και μπερδεύτηκα και λέω, θα έχουμε εδώ το Διονύση Σαββόπουλο. Πραγματικά μπερδεύτηκα. Θέλω να σου πω ότι ήσουν ασυγκλονιστικός. Μας συγκίνησες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τιμούμαι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.